Νίκο, είναι σαφές πως άλλος δρόμος εκτός από τον διάλογο δεν υπάρχει, αλλά την ίδια ώρα τέτοιες δηλώσεις για τα τάγκς και τα λοιπά τον τορπιλίζουν. Λάδι στη φωτιά. Λάδι στη φωτιά είναι τέτοιου τύπου δηλώσεις και νομίζω ότι η κυβέρνηση από την πλευρά της θα έπρεπε σταθερά να επιδιώκει σε χαμηλούς τόνους τη συζήτηση, το διάλογο, στη γραμμή άλλωστε που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους αγρότες να προσέλθουν σε έναν ανοιχτό διάλογο μαζί του. Νομίζω λοιπόν ότι οι δηλώσεις σαν του κυρίου Νεφελούδη είναι και εκτός της γραμμής που έχει τηρήσει στο θέμα αυτό μέχρι τώρα η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι αρχίζει να διαφαίνεται ο κίνδυνος του κοινωνικού αυτοματισμού. Οι αγρότες, κλείνοντας και τους παραδρόμους, δηλαδή εμποδίζοντας κάθε είδους δυνατότητα διέλευσης ανθρώπων και εμπορευμάτων στα μπλόκα τους, νομίζω ότι βάζουν σε πολύ δύσκολη θέση άλλους επαγγελματίες, ανθρώπους με εμπορική δραστηριότητα, άλλους κλάδους της οικονομίας και οδηγούμαστε έτσι, δυστυχώς, γιατί είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στην κοινωνία μας, σε συγκρούσεις και τριβές ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες και κοινωνικές κατηγορίες. Νομίζω ότι η λύση δεν είναι ούτε να αποκλειστεί το Σύνταγμα, ούτε να γεμίσει η Ελλάδα μπλόκα. Ήδη η ζημιά για την οικονομία μας είναι πάρα πολύ σημαντική και η οικονομία μας δεν είναι κάποια ανθούσα οικονομία. Είναι μια οικονομία που βγαίνει από περιπέτειες πολλών ετών. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλό να επικρατήσει σύνεση, λογική και υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές. Πρέπει να γίνει ο διάλογος. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι κατανοητό να καλεί ο Πρωθυπουργός τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο μαζί του και εκείνοι να λένε όχι. Το όχι ας το πούν σε αυτά που εκείνος θα τους παρουσιάσει, θα τους εκθέσει, αν κρίνουν ότι είναι παράλογα. Αλλά δεν μπορεί να απορρίπτει κανείς εκ των προτέρων το διάλογο. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν συνιστά κατανοητή και λογική συνδικαλιστική τακτική.